Να τον. Να και ο Μάριος. Ήτανε παρέα σε ένα τηλεπαιχνίδι. Κερδίσατε 3 χιλιάρικα. 3 χιλιάρικα. Μπράβο. Ήταν λίγο τεφορμέο ο Δημήτρης όμως. Όπα. Βασικά εγώ και ο Άγγελος τα κερδίσαμε. Δηλαδή ο Δημήτρης δεν έκαμε τίποτε. Τίποτε. Ήταν τεφορμέ. Ήταν τεφορμέ όπως η ομάδα του. Η ομάδα σου ήταν τεφορμή σήμερα. Νομίζω και οι δύο μάθησαν ήταν τεφορμή. Εντάξει. Για να πω αυτό που με ρώτησες προηγουμένως, θεωρώ ότι, να πω μια παροιμία, φοβόταν ο Γιάννης το Θεριό και το Θεριό το Γιάννη ουσιαστικά σήμερα. Παίξαν και οι δύο ομάδες πιο επιφυλακτικά από ό,τι θα περιμέναν πολλοίς κόσμος. Και η ανάγκη του αποτελέσματος σίγουρα δεν βοήθησε στο θέαμα. Ήταν γενικά ένα μέτριο παιχνίδι. Το ΑΠΟΕΛ είχε λίγο περισσότερο την κατοχή, είχε κάποιες ευκαιρίες. Νομίζω την κλασική ευκαιρία σίγουρα την έχασε ο Απόλλωνας στο Σωστά. παιχνίδι. Αλλά από εκεί πέρα νομίζω ήταν ένα δίκαιο αποτέλεσμα στο τέλος της ημέρας. Μαρία, άκουσες την τοποθέτηση του ντεφορμέ Δημήτρη Δασκαλάκη. Εσύ, ποια είναι η άποψή σου? Πιστεύω ότι ο Απόλλωνας έκανε μία πολύ μεστή εμφάνιση και πιστεύω ότι αυτή η ισοπαλία, ίσως να μεταφράζεται και σαν ισοπαλία τίτλου, δεν έχει χάσει από το ΑΠΟΕΛ που και εγώ ήταν για νίκη πάνω στον Απόλλωνα. Βολεύτηκε με το δεύτερο καλύτερο αποτέλεσμα που μπορούσε να πάρει ο Απόλλωνας, η ισοπαλία, κρατώντας το ΑΠΟΕΛ σε μια απόσταση ασφαλείας. Και αυτό που έτσι ενθουσιάζει τους οπαδούς του Απόλλωνα είναι η εμφάνιση. Ήταν πολύ πολύ καλή εμφάνιση. Μπορεί να μην ήταν εντυπωσιακή, θα συμφωνήσω με τον Δημητρή. Όμως ήταν για εκτός έδρας παιχνίδι απέναντι σε μια ομάδα που ήθελε πάση θυσία την νίκη. Ο Απόλλωνας συμπεριφέρθηκε πολύ όρημα. Και αν ο Αλπάνης ήταν πιο εύστοχος, ίσως να έπαιρνε και τον τρίπον του. Ο Απόλλωνας τι είχε διαφορετικό, Μάρια, από τα προηγούμενα παιχνίδια? Είχε θέληση, είχε πάθος, είχε τρεξίματα, είχε κλείσει τους χώρους. Κυρίως στο κεντρικό άξονα που είναι η δύναμη του Αποέλ, ο Σαρφό και ο Σόουζα, που από εκεί ξεκινά η κάθε επιθετική ενέργεια του Αποέλ. Τους έκλεισαν πολύ καλά. Ο Κβιτάλια ήταν εκτός παιχνιδιού, δεν θυμάμαι αν εκτός από μια εξαίρεση που έκανε προσπάθησε να κάνει ένα σιούτ. Από εκεί και πέρα ο Νατέλ έγινε αλλαγή, άρα τα βασικά του ΑΠΟΕΛ εξουδετερώθηκαν και πιστεύω ότι αυτός ήταν ο πρώτος στόχος του Απόλλωνα, να εξουδετερώσει τον καλό μηχανισμό που έχει τα τελευταία παιχνίδια του ΑΠΟΕΛ και τα κατάφερε. Και απέσπασε μια ισοπαλία τίτλου για μένα. Μαρία, σε έχουμε ακούσει πολλές φορές στο παρελθόν να σχολιάζεις λίγο τον Απόλλωνα και να σχολιάζεις ότι η ομάδα της Λεμεσού είχε κάνει έτσι μια αγωνιστική κοιλιά. Βλέπεις ότι αυτό το παιχνίδι είναι ουσιαστικά το ξεκίνημα και πάλι του Απόλλωνα όπως τον ξέραμε στα προηγούμενα παιχνίδια? Όντως, υπήρχε μουρμουρά για τις εμφανίσεις. Όμως είναι η καλύτερη ισοπαλία που πήρε από τις προηγούμενες ισοπαλίες. Αυτή η ισοπαλία η σημερινή, όπως είπα και προηγουμένως, είναι ισοπαλία τίτλου. Όμως αυτό που ενθουσίασε όλους στον Απόλλωνα είναι η εμφάνιση. Ήταν πολύ πολύ όρημη και εμφάνιση πρωταθλητισμού. Με παίχτες σοβαρούς, με παίχτες με τρεξίματα, με ένα πολύ καλό coaching από τον προπονητή. Και οι αλλαγές βοήθησαν και πιστεύω ότι η σημερινή εμφάνιση επανέφερε το καλό κλίμα που είχε η ομάδα το προηγούμενο διάστημα. Μάλιστα. Δημήτρη, τι δεν είχε ο ΑΠΟΕΛ σήμερα που είχε τα προηγούμενα παιχνίδια? Νομίζω ότι του έλειπε λίγο η περισσότερη ενέργεια. Αυτό που έβαζε στο παιχνίδι του ο Σοφρόνης, ο Αυγουστή, το πάθος, η ενέργεια, η κίνηση, πολύ. Νομίζω κάπου, επειδή αυτό που είπε και ο Μάριος, έπαιξε πολύ καλά στο τακτικό κομμάτι ο Απόλλωνας. Έκλεισε τους χώρους, δεν ανοίχθηκε πολύ, περιόρισε κάπως σίγουρα τα του ΑΠΟΕΛ. Νομίζω αυτό ουσιαστικά έκοψε και το ρυθμό του ΑΠΟΕΛ σε πολλές φάσεις του παιχνιδιού,
Το Απόλλωνα προσπάθησε να μπει στην αρχή του μάτς και στην αρχή του πρώτου ημιχρόνου αλλά και στο δεύτερο ημιχρόνο δυνατά να μπορέσει να πάρει το ρυθμό. Όμως εκεί φάνηκε και η ποιότητα που έχει και ο Απόλλωνας φέτος σαν ομάδα. Κρατώντας λίγο την μπάλα, έσπασε το ρυθμό του ΑΠΟΕΛ. Υπήρχαν και κάποια βεβαιασμένα σίγουρα λάθη που γινόντουσαν και στον κεντρικό άξονα και δεν βοήθησε στην ανάπτυξη στην ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Είδαμε το Ζαμπάλα ελάχιστα στο σημερινό παιχνίδι στα ανεβάσματα του πάνω, κυρίως με τον Πέδρο ήταν οι επιθέσεις που γινόντουσαν με το ΑΠΟΕΛ. Νομίζω αυτά τα πράγματα είναι που δεν βοήθησαν την ομάδα του ΑΠΟΕΛ να γίνει ακόμα πιο επικίνδυνη. Σίγουρα είχε τις φάσεις, αλλά... τα προβλήματα τα αγωνιστικά, εννοώ τραυματισμούς, επηρέασαν τον ΑΠΟΕΛ στον σημερινό αγώνα. Γιατί ακούσαμε στη δημοσιογραφική διάσκεψη τον Σοφρόνη Αυγουστή να κάνει αναφορά για αυτά τα προβλήματα τα οποία είχε. Εντάξει, σίγουρα ένας προπονητής όταν μόνοι το παιχνίδι του και γενικά την ομάδα του, τα προβλήματα σίγουρα του φέρνουν πίσω. Δεν αφήνουν να υπάρχει μια ροή, μια συνέχεια στην απόδοση. Σίγουρα αυτό είναι ένα πρόβλημα που είχε γενικά το ΑΠΟΕΛ τη φετινή χρονιά. Θεωρώ όμως, σας είπα, ότι κάπου και η καλή απόδοση στο τακτικό κομμάτι του Απόλλωνα σήμερα έπαιξε ρόλο, ώστε να μην μπορέσει το ΑΠΟΕΛ να πιάσει την απόδοση που είχε στατέλεξει στα προηγούμενα παιχνίδια. Μαριέ, ξανά κοντά σου. Αυτός που μου έκανε εμένα προσωπικά εντύπωση, βλέποντας το κυρίως το δεύτερο ημίχρονο και λίγο από το πρώτο 45 λεπτό, ήταν ο Ντανίλος Πόλιαριτς. Έτρεξε πάρα πολύ και θεωρώ ότι ήταν πολύ πολύ σημαντικός παίχτης για τον Απόλλωνα έτσι όπως παρουσιάστηκε σήμερα. Ακριβώς. Τέριαζε απόλυτα με το τακτικό κομμάτι του Απόλλωνα, με τον τρόπο που ήθελε να προσεγγίσει το παιχνίδι και χωρούσε απόλυτα ο Ντανίλο. Ήταν ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής τώρα του Απόλλωνα, έτρεξε πάρα πολύ, βοήθησε πάρα πολύ στο αναστατικό κυρίως κομμάτι, έκλεισε αρκετούς χώρους, κέρδισε πολλές μονομαχίες εκεί στο χώρο του κέντρου, περιόρισε αφάνταστα τους δύο κεντρικούς χαφ του ΑΠΟΕΡ και μπράβο και στον κύριο Τσόρνιγκερ που τον εμπιστεύτηκε μετά από πολύ καιρό. Τον είχε προβλήματα τραυματισμού. Ναι, όμως έχει πολύ καιρό να παίξει. Σωστά. Δεν είχε ρυθμό. Στο τέλος είδαμε ότι πάθαινε κράμπες, όμως ήταν καταλυτικός ο ρόλος του. Και μπράβο στο παιδί που τα έδωσε όλα και βοήθησε την ομάδα. Μαριέ, πολλά χρόνια στα αποδυτήρια του Απόλλωνα, τα ξέρεις καλύτερα από κάθε άλλο. Ο Φέρνερ, επειδή ξέρεις, ο Τσόρνιγκερ είναι και Γερμανός, δεν ξέρω αν είδες τις δηλώσεις του μετά την ολοκλήρωση του παιχνιδιού, είπε ότι τραγούδησε και ένα ελληνικό τραγούδι μέσα στα αποδυτήρια των παικτών του Απόλλωνα στο Κολόσι για να του φτιάξει λίγο την διάθεση. Ο Φέρνερ έκανε κάτι τέτοιο. Και όχι, ρωτάω για το Φέρνερ, γιατί είναι το ίδιο, εννοώ, Γερμανός, είναι από την ίδια σχολή. Εντάξει, έχουν μια διαφορά 30 χρόνια. Αντιλαμβάνεστε ότι αλλιώς λειτουργούσε ο Φέρνερ τότε, αλλιώς λειτουργά ο Τσόρνιγκερ. Παρεμπιπτόντως, σε μια κατηδία συνάντηση, το συζητήσαμε αυτό. Τι, ότι τραγουδάει? Ναι, λέω το πώς λειτουργούσε ο Φέρνερ και πώς λειτουργά ο Τσόρνιγκερ και ήθελα να το συνδυάσουμε και απαντώ με τα λόγια του Τσόρνιγκερ ότι μου λέει αυτός ήταν πριν 30 χρόνια, λειτουργούσε διαφορετικά, εγώ έχω δικό μου στυλ, όμως είμαστε και οι δύο Γερμανοί, άρα το κυρίως θέμα της πειθαρχίας και αυτά τα έχουν. Τώρα το πώς προσεγγίζουν τους παίχτες είναι τελείως διαφορετικό. Και οι δύο πιστεύω είναι επιτυχημένοι με τη δική τους φιλοσοφία. Εντάξει, ο Ντίτελ ήταν τελείως διαφορετική προσέγγιση. Δεν μπορούσαμε εμείς ήδη να το προσεγγίσουμε, ήταν απόλυτος. Ήταν τσάρος. Αυτός ακριβώς. Αυτό ο κύριος Τσόρνιγκερ είναι κάπως διαφορετικό. Το βλέπεις και στις συνεντεύξεις τύπου, είναι χαλαρός. Πολύ ευχάριστος, λέει και τις ατάκες του.
είναι πιο, ναι, πιο, μπορεί να τον προσεγγίσεις πιο εύκολα. Μαρία, μια τελευταία ερώτηση. Μετά την σημερινή ισοπαλία, βλέπεις ότι ο Απόλλωνας όχι είναι το αδιαφιλονίκητο φαβορί για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Μπορούμε να το πάρουμε και ένα βήμα πιο ψηλά, πιο πάνω, ότι είναι το απόλυτο φαβορί για την κατάκτηση ή όχι ακόμη? Η σημερινή εμφάνιση ομολογουμένως έδωσε πολύ πολύ θετικά μηνύματα και έφερε πίσω αυτό που την αμφιβολία που ξεκίνησε να υπάρχει στο στρατόπεδο του Απόλλωνα. Βλέποντας και την ΑΕΚ να μην μπορεί να κερδίσει τον Άρη, που μια ομάδα που διεκδικά το πρωτάθλημα. Ένα από το σημερινό που φαίνεται ότι δεν μπορεί να απειλήσει τον Απόλλωνα. Δεν ήταν καλό το ΑΠΟΕΛ για να μπορέσει να κερδίσει σήμερα τον Απόλλωνα. Φαίνεται ότι ο Απόλλωνας είναι η πιο σταθερή ομάδα, παρόλο την κοιλιά που έχει κάνει τον τελευταίο μήνα. Έχει διατηρήσει τους 5 βαθμούς και να μην ξεχνάμε ότι τα 5 από τα 7 παιχνίδια τα έχει στο Τσίριο. Σωστά, ναι. Που είναι πολύ μεγάλο πλεονέκτημα για την ομάδα τη δικιά μας. Ευελπιστώ να συνεχίσει από τη σημερινή εμφάνιση να στηριχτεί πάνω σε αυτή. Έχει επέλθει τεράστιος ενθουσιασμός στην ομάδα και αυτό θα βοηθήσει για τα επόμενα παιχνίδια. Και εύχομαι και ελπίζω επιτέλους να έρθει αυτή η ώρα που θα σηκώσουμε το πολυπόθετο τρόπαιο που το γυροφέρνουμε εδώ και 10 χρόνια. 16 χρόνια είναι πάρα πολλά για τον Απόλλωνα, νομίζω, χωρίς τίτλο. Μάρια μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είστε καλά, ευχαριστώ. Καλό βράδυ, φίλε. Ευχαριστούμε πολύ.